Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ψαλίδι στο κονδύλι για τις συντάξεις κατά 3,23 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπει για το 2019 η εγκύκλειος του Υπουργείου Οικονομικών προς ασφαλιστικά ταμεία και όλους τους φορείς του δημοσίου προκειμένου να συντάξουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς και να υποβάλουν τα αιτήματα επιχορήγησής τους για το 2019. Οι δαπάνες για χορήγηση συντάξεων τοποθετούνται στα 25,4 δισεκατομμύρια ευρώ από 28,9 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, δηλαδή μειώνεται κατά 11,7% μέσα σε ένα χρόνο, αποτυπώνοντας όσα ψηφίστηκαν στις 20 Ιουνίου 2018 με το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2019-2022. Τώρα η Εθνική Τράπεζα ανταμείβει τη συνεργασία σας με τα νέα προνομιακά πακέτα εξυπηρέτησης Value και Smart. Σας δίνει την ευκαιρία σε μία μόνο μηνιαία συνδρομή ενός ή δύο ευρώ να συγκεντρώσετε μία πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε καθημερινά. Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τα πακέτα Value και Smart αφορούν αυτόματη πληρωμή λογαριασμών ενέργειας, ίδρυυσης και σταθερής τηλεφωνίας, ειδοποιήσεις μέσω email ή SMS για την κίνηση των λογαριασμών και των καρτών σας, έκπτωση στα έξοδα φόρτισης ή προπληρωμένης κάρτας Prepaid Visa και ακόμη εντελώς δωρεάν συμμετοχή σε πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου υγείας. Επιπλέον, αποκτάτε πρόσβαση στην πλήρη γκάμα υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, αλλά και συμμετοχή στο πρόγραμμα Go4More που επιβραβεύει με πόντους τις συναλλαγές και τις τραπεζικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Επιλέγετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας άμεσα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, απλά ανοίγοντας ένα νέο λογαριασμό ή μετατρέποντας έναν υφιστάμενο λογαριασμό σας και τα αντίστοιχα δικά σας προνόμια σας περιμένουν. Πολύτιμο εργαλείο για τα δημόσια ταμεία αποδεικνύεται η Χρυσή Βίζα, που μέσα σε λίγα χρόνια λειτουργία συζήτηση έχει εκτιναχθεί από τις 400 βίζες ετησίως στις 50 αιτήσεις καθημερινά, αποφέροντας έσοδα άνω των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece, Ηλίας Αθανασίου. Με μια επένδυση σε ακίνητα αξίας από 250.000 ευρώ και άνω, οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν άδεια παραμονή στην Ελλάδα. Ο κ. Αθανασίου αποκάλυψε ότι οι μισές τουλάχιστον αιτήσεις προέρχονται από Κινέζους, ενώ αυξητικές τάσεις παρατηρούνται και μεταξύ των πολιτών από τα αραβικά κράτη. Ενώ από το 2012 που ξεκίνησε το πρόγραμμα έχουν εγκριθεί 5.000 βίζες. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και με τις 769,90 μονάδες, καταγράφοντας απόλυτες 0,50%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.